Γεια σας, είμαι η Φένια Μπινιάρη και αυτό είναι το ένθετο με τα μουσικά νέα από το musicpaper.gr. Ο Θάνος Μικρούτσικος, εν μέσω των παραστάσεών του για το ταξίδι στο Σταυρό του Νότου, μίλησε στο Music Paper και στο Θάνο Ματζάνα τόσο για το project αυτό, όσο και για το νέο του δίσκο, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει πρόσφατα. Ο λόγος του, όπως πάντα, είναι αιχμηρός και καταφέρει να προβληματίσει ακόμη και όσους διαφωνούν μαζί του. Κουφώσος άλλακτο κατάστρωμα, σαρώνει. Καθάρισέ με απ' τη μοράδια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μία νέα συνεργασία έρχεται για να προκαλέσει εντυπώσεις στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Πρόκειται για τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Ζαλιγοπούλου και τη Γιώτα Νέγκα, οι οποίες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα ξεκινήσουν τις κοινές τους εμφανίσεις στα τέλη του Φεβρουαρίου. Η Νατάσα Μποφίλιο ετοιμάζεται για νέες εμφανίσεις στις αρχές Μαρτίου στο Βοτανικό. Μεγάλος χώρος, μεγάλο και το στοίχημα να είναι γεμάτο σε κάθε της εμφάνιση, αλλά γιατί να μην είναι, αφού μιλάμε για ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού σήμερα. Με αφορμή το πέμπτο του προσωπικό δίσκο, το Κόκκινο Τετράδιο, που μόλις κυκλοφόρησε, ο Στάθης Δρογώσης μίλησε στο Music Paper. Ο ίδιος έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τόσο σε μουσικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας «Δεν κάνω για πολιτικός». Μπείτε στο musicpaper.gr και διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη. Θέλω ξανά να σε δω, να μαγεύεις τον κόσμο. Να ζηλεύω, να λιώνω και εσύ να γελάς στη σκηνή. Σ' όλα τα δύσκολα, σ' όλες τις μάχες που θα έρθουν. Μια αγκαλιά, μια καρδιά, εγώ και εσύ κολλημένοι μαζί. Είμαι η Φένια Μπινιάρη και αυτά ήταν προς το παρόν τα νέα από το Music Paper. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για ολόκληρη τη μουσική επικαιρότητα, μπείτε στο musicpaper.gr.